Οριστική και αμετάκλητη είναι η απόφαση για τη λειτουργία του πάρκου του Μήλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα μετά από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου το βράδυ της Πέμπτης, καθώς σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Παπαστεργίου, αναμένεται να εκδοθεί η απαιτούμενη επί του θέματος σκία το Σάββατο και θα τεθεί σε ισχύ τη Δευτέρα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί την ώρα αυτή μια τέτοια ανοιχτή αγορά εμπίπτει στις λαϊκές αγορές, όπου η μόνη αξίωση είναι η μάσκα. Αυτό δεν μας καλεί, το τουλάχιστον εμάς, σε σχέση με αυτό το οποίο θεωρούσαμε ότι πρέπει να κάνουμε για να γίνει ένας ασφαλής Μήλος. Απόψη μας ήταν ότι θα έπρεπε να είναι σίγουρα για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες. Υπήρχε ένα κενό τι γίνεται με ανεμβολία στους rapid PCR και τι γίνεται με τα παιδιά. Το κενό αυτό λοιπόν ήρθε να μας το καλύψει με χθεσινή της απόφαση η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, που είπε ξεκάθαρα ότι στον Μήλο θα συμμετέχουν σε όλες αυτές τις θεματικές γιορτές, έτσι όπως είναι στημένη και η δικιά μας, σε εξωτερικό χώρο θα συμμετέχουν εμβολιασμένοι, νοσήσαντες και παιδιά με self-test. Αυτό όμως δεν αρκεί να είναι μια απλή απόφαση, πρέπει να γίνει και νόμος. Να γίνει οικία, γιατί θα μπορούσε αν αύριο το πρωί άνοιγε ο Μήλος, να έρθει ένας άνθρωπος και να πει με ποιο δικαίωμα δεν με βάζει εδώ μέσα. Βάλτε μου, δεν υπάρχει καμία νομοθεσία που να καλύπτει αυτό το οποίο θέλετε εσείς να κάνετε. Οικία λοιπόν αυτή θα βγει το Σάββατο το βράδυ, όπως βγαίνουν όλες αυτές οικία που αφορούν σε υγειονομικά μέτρα, και θα ισχύσει από τη Δευτέρα το πρωί. Άρα εκ των πραγμάτων πάμε για λειτουργία την επόμενη εβδομάδα. Αυτό νομίζω πως βολεύει και στο γεγονός ότι βλέπουμε μια σταθερή των κρουσμάτων στην περιοχή. Ο Μήλος των Ξωτικών αναμένεται να ανοίξει τις πόρτες του στις 10 Δεκεμβρίου, με τους επισκέπτες να πρέπει να φέρουν για την είσοδό τους είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσης, ενώ για τα παιδιά θα απαιτείται αρνητική βεβαίωση self-test.